Το αργότερο μέχρι τις 12 θα διεξαχθούν οι δύο ονομαστικές ψηφοφορίες που έχουν υποβληθεί από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και τη Χρυσή Αυγή. Ορίστε, κύριε Πρόεδρε. Η ιστορία τελικά δεν επαναλαμβάνεται απλά ως φάρσα, αλλά μάλλον ως τραγωδία. Το σκηνικό ελληνικός λαός το έχει ξαναζήσει. Το 2010, από τα λεφτά υπάρχουν του κυρίου Γιώργου Παπανδρέου, φτάσαμε στο βάρβαρο μνημόνιο 1. Το 2012, από το πρόγραμμα του Ζαπίου του κυρίου Σαμαρά και την καταψήφιση του πρώτου μνημονίου, φτάσαμε στο μνημόνιο νούμερο 2. Σήμερα το 2015, από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και θα τα σκίσουμε όλα τα μνημόνια του κυρίου Τσίπρα, φτάσαμε στο μνημόνιο 3. Για όλους έρχεται κάποια στιγμή η ώρα της αλήθειας. Αυτή η ώρα έφτασε για σας, κύριε Τσίπρα. Ελπίζω από κάποια γραφείο που είστε εδώ ή στο Μέγαρο Μαξίμου να με ακούτε, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχετε εμφανιστεί μέσα σε αυτή την αίθουσα που συζητά ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα. Η δημαγωγία, η συνειδητή εξαπάτηση έφτασε στα όρια της. Όλα όσα μας είπατε για τα μνημόνια που θα σκίζατε, για τα νταούλια που θα χτυπάγατε και θα χόρευαν οι αγορές, δυστυχώς δεν προκαλούν γέλιο. Τώρα, γιατί ο λογαριασμός που καλείται να πληρώσει ο λαός είναι πολύ πικρός, πολύ βαρύς και ασήκωτος. Ο λαός θα πληρώσει το άθλιο μνημόνιο Τσίπρα. Δυστυχώς για σας το παραμύθι της σκληρής περήφανης διαπραγμάτευσης τελείωσε, δεν πείθει πλέον κανέναν. Αποκαλύφθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια αντιδραστική ιμπεριαλιστική συμμαχία η οποία δεν αλλάζει με δημοψηφίσματα. Αποκαλύφθηκε ότι καμιά αστική κυβέρνηση, ούτε με αριστερό πρόσημο, μπορεί να βαρά τα νταούλια σε αυτούς που κρατούν τα κλειδιά της οικονομίας, στους μονοπωλιακούς δηλαδή ομίλους. Αποδείχθηκε ότι οι ανταγωνισμοί των ιμπεριαλιστικών κέντρων, η διαπάλη της Γερμανίας με τη Γαλλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, δεν αφορά την προστασία λαϊκών δικαιωμάτων, αλλά τα κέρδη τους, τα κέρδη του κεφαλαίου. Αντιλαϊκά σχέδια έχει και ο Σόιμπλε, αλλά και οι φίλοι σας, ο Ολάντ, ο Ομπάμα, που τους παρουσιάζεται ως δήθεν εχθρούς της λιτότητας. Καταιγίδα αντιλαϊκών μέτρων προώθησε και συνεχίζει να προωθεί ο Ολάντ στη Γαλλία, ενώ η Λαγκάρντ του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, στο οποίο κυριαρχούν οι ΗΠΑ, πρωταγωνιστεί στην κατεδάφιση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων που έχουν απομείνει. Μιλάτε μόνο για το Σόιμπλε και ξεχνάτε τον Κάμερον, τη Λεπέν, τον Λιού. Όλοι μαζί ζήτησαν να προχωρήσουν τα μέτρα σφαγής του λαού μας. Η λικοσυμμαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία υποκλίνεστε, δεν υπήρξε ποτέ μια ένωση της ειρήνης, της ισοτιμίας, της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αντικομουνιστές, λυσσασμένοι εχθροί τότε της Σοβιετικής Ένωσης και του εργατικού κινήματος διεθνώς, ήταν οι ιδρυτές της, ο Αντενάουερ και ο Σούμαν, που θαυμάζεται. Γι' αυτό και η ΕΔΑ χαρακτήριζε πριν τη Χούντα, η παλιά ΕΔΑ, την τότε ΟΚ ως λάκκο των Λεόντων και τους ιδρυτές της, τους οποίους εσείς σήμερα υμνείτε. Ρωτήστε και κανέναν άλλον, κύριε Τσίπρα, τον κύριο Φλαμπουράρη για παράδειγμα, να σας ενημερώσει σχετικά, γιατί δεν τα πάτε καλά με την ιστορία. Λέτε ότι κάνατε ό,τι μπορούσατε για να αντιμετωπίσετε τους εκβιασμούς των δανειστών. Λέτε ψέματα. Παραμυθιάσατε μεγάλο μέρος του λαού ότι αρκεί να σας ενισχύσει στις κάλπες για να πετύχετε φιλολαϊκή συμφωνία. Την ίδια ώρα που λέγατε ότι σας εκβιάζει η Τρόικα, παρουσιάζατε ως μονόδρομο την παραμονή σας σε αυτή την φυλακή των εκβιαστών. Υπογράψατε τη συμφωνία της 20ης του Φλεβάρη και δεν προετοιμάσατε, ούτε παρουσιάσατε καν στο λαό, καμιά εναλλακτική λύση. Μια μέρα μετά το δημοψήφισμα βρεθήκατε αγκαλιά με τους ηγέτες του ΝΕ να παρουσιάζετε την υπογραφή μιας νέας συμφωνίας ως μοναδική επιλογή, με τα ίδια επιχειρήματα, τον ίδιο εκφοβισμό και διλήμματα που ακούμε συνεχώς τα τελευταία χρόνια.
Τώρα δηλώνεται έκπληκτη μάλιστα για τη σκληρή στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μα όλα όσα έγιναν στις τράπεζες τα παρουσίαζε ως πιθανό σενάριο ήδη προεκλογικά ο κύριος Βαρουφάκης μέχρι προχτές υπουργός οικονομικών σας. Ποιον προσπαθείτε δηλαδή να κοροϊδέψετε? Αποτελεί θράσος να μιλάτε ακόμη και σήμερα για τη σκληρή περήφανη μάχη που τάχα δώσατε απέναντι στους δανειστές. Αισθάνεστε περήφανοι για τη νέα μείωση του εισοδήματος των μισθωτών, των αυταπασχολουμένων, των συνταξιούχων, το πάγωμα δηλαδή στην ουσία, το κόψιμο των συντάξεων, για την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, για τους άδικους έμεσους φόρους, για τις αυξήσεις στο ΦΠΑ, στα τρόφιμα που πλήττουν εξίσου άνισα εισοδήματα? Αισθάνεστε περήφανος για την ισοπαίδωση των εργατικών δικαιωμάτων, την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, το χτύπημα των αγροτών, τις αρρωτικές ιδιωτικοποιήσεις, την αύξηση της φοραφέμαξης των αυτοαπασχολουμένων επαγγελματιών και εμπόρων? Τι θα έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ αν αυτά τα τέλειωτα μέτρα τα πρότεινε κάποια από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, τη στιγμή που εσείς οι ίδιοι χαρακτηρίζατε αβάσταχτα τα mail, τα μέτρα του email Χαρδούβελη? Αφήστε λοιπόν τα μισόλογα και πείτε καθαρά στο λαό σε ποια χέρια θα βρεθούν τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης των εγχώριων υδρογονανθράκων μετά την έγκριση του ανεξάρτητου ταμείου, στο οποίο θα μεταβερθούν ελληνικά περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας. Απαντήστε, ποιες πραγματικές εγγυήσεις μπορείτε να δώσετε για τις λαϊκές καταθέσεις αφού εγκριθεί σε επίπεδο εθνικού δικαίου η κοινοτική οδηγία πλαίσιο για την ανάκαμψη και εξυγίανση των εγχώριων πιστωτικών ιδρυμάτων, πράγμα που σε απλά ελληνικά σημαίνει κούρεμα καταθέσεων? Ο νέος μύθος με τον οποίο συνοδεύεται το τερατώδες μνημόνιο έχει δύο συστατικά στοιχεία. Το πρώτο είναι η περιβόητη δικαιότερη κατανομή των βαρών. Έχετε ξεπεράσει κάθε όριο πραγματικά βρώμικης προπαγάνδας. Τι λέτε στον εργαζόμενο, τον αγρότη, τον συνταξιούχο? Να ξεχάσει όσα βάρη έχει ήδη φορτωθεί στην πλάτη από τα δύο προηγούμενα αντιλαϊκά μνημόνια, να αποδεχθεί ότι όλοι οι προηγούμενοι αντιλαϊκοί νόμοι που θα του καταργούσατε τάχα με ένα άρθρο ήρθαν για να μείνουν, να αποδεχτεί στην πλάτη του και το νέο βουνό των αντιλαϊκών μέτρων, και επιπλέον να θεωρήσει ότι όλα αυτά αντισταθμίζονται επειδή θα αυξηθεί η φορολογία των επιχειρήσεων με κέρδη ως 50.000 ευρώ, που φυσικά δεν είναι μονοπωλιακοί όμιλοι. Για τα μονοπόλια δεν υπάρχει πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση, ενώ συνεχίζονται οι προκλητικές φοροαπαλλαγές. Έλεος. Μιλάτε προκλητικά για τη δυνατότητα αναδιανομής την ώρα που οι εφοπλιστές συνεχίζουν να πληρώνουν ως ετήσιο φόρο τα ναύλα λίγων ημερών. Μιλάτε για δίκαιη αναδιανομή την ώρα που ο υπουργός σας, ο κύριος Κουρουμπλής, σχεδίαζε να αυξήσει τις τιμές στα γενώσιμα που παράγει η εγχώρια φαρμακοβιομηχανία. Για αυτά τα θέματα και για τις πολεμικές δαπάνες δεν υπογράφατε τις αρχικές προτάσεις Γιούνκερ. Για να ικανοποιήσετε τα φιλαράκια σας, κάποιους εφοπλιστές, κάποιους φαρμακοβιομήχανους και δεν ξέρω τι. Το δεύτερο βασικό στοιχείο του εμπορίου ελπίδας, το οποίο προκλητικά συνεχίζεται, είναι η προοπτική επιστροφή στην καπιταλιστική ανάπτυξη με το επενδυτικό πακέτο Γιούνκερ και τις υποσχέσεις αναδιάρθρωσης του κρατικού χρέους. Ούτε λίγο ούτε πολύ εμφανίζεται την ανάκαμψη των κερδών του κεφαλαίου των μονοπωλιακών ομίλων ως δρόμο που οδηγεί στη λαϊκή ευημερία. Ποιον κοροϊδεύεται? Η ισχυρή θέση του τουριστικού κλάδου οδήγησε τάχα σε ανάκτηση των απολειών που είχαν οι εργαζόμενοι του κλάδου τα χρόνια της κρίσης? Μπορεί να αυξηθεί η κερδοφορία του κεφαλαίου χωρίς να αυξηθεί το ξεζούμισμα των εργαζομένων, η αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσής τους? Οι εργαζόμενοι ξέρουν την απάντηση, τη βιώνουν καθημερινά. Όλοι θυμούνται ότι η προηγούμενη αναδιάρθρωση του χρέους, το μεγάλο κούρεμα που έγινε τότε, συνοδεύτηκε με κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Ο λαός οδηγείται στη χρεοκοπία, πληρώνοντας εκτός των άλλων ένα κρατικό χρέος που δεν δημιούργησε ή που δεν ωφελήθηκε από τη διόγκωσή του. Εξάλλου, το νέο μεγάλο πακέτο Γιούνκερ που διαφημίζεται δεν είναι τόσο νέο. Στην ουσία περιλαμβάνει τα γνωστά κονδύλια του επόμενου ΕΣΠΑ, δηλαδή του ΣΕΣ, που ήταν ήδη
στο τραπέζι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ποια είναι τα στηρίγματά σας, κύριε Τσίπρα? Οι τρεις πολιτικοί σωματοφύλακες του μεγάλου κεφαλαίου, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το Ποτάμι, στηρίζουν ενεργά την πολιτική σας που υπηρετεί την αστική τάξη. Οι βιομήχανοι, οι άλλοι εργοδοτικοί φορείς σας χτυπούν φιλικά την πλάτη για να εκπληρώσετε τη δήθεν εθνική επιταγή της χρεοκοπίας του λαού. Όλοι μαζί προβάλλουν το φόβητρο της κρατικής χρεοκοπίας για να δεχτεί ο λαός τον πιο αργό θάνατο τη συνεχιζόμενη επιδείνωσης και εξαθλίωσης που φέρνει η νέα συμφωνία. Μια συμφωνία εξαιρετικά εύθραυστη σε κάθε της βήμα, όπως επιβεβαιώνουν και οι χθεσινές διαφωνίες μεταξύ Βρετανίας και Γερμανίας για το σχηματισμό της αρχικής μικρής συμφωνίας γέφυρας. Στην πλάτη του ελληνικού λαού οξύνεται η διαπάλη μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας για το μέλλον της Ευρωζώνης, καθώς και μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Γερμανίας για την ηγεμονία στην Ευρώπη. Γι' αυτό το Brexit δεν μπορεί να αποκλειστεί το επόμενο διάστημα αργότερα παρά την προσωρινή συμφωνία. Το ερώτημα είναι αν υπάρχει σήμερα εναλλακτική λύση. Εμείς απαντάμε ότι ασφαλώς και υπάρχει. Όμως δεν αποτελεί εναλλακτική λύση για το λαό η καπιταλιστική Ελλάδα της δραχμής. Και ας τη δούμε λίγο αυτή τη λύση της δραχμής, η οποία αφελώς υιοθετείται από ορισμένους. Εμείς επιμένουμε ότι δεν αποτελεί διέξοδο για το λαό η λύση της δραχμής που επιθυμούν είτε ο Σόιμπλε, είτε η Λεπέν, είτε ο Σόρος, είτε οι Βρετανοί ευρωσκεπτικιστές, καθώς και διάφορα άλλα φασιστοειδή στη χώρα μας ή ανά την Ευρώπη. Η μόνη κερδισμένη στην Ελλάδα από τη συγκεκριμένη λύση θα ήταν ορισμένοι όμιλοι της ναυτιλίας, της φαρμακοβιομηχανίας, του εμπορίου όπλων. Ο λαός όμως θα συνεχίσει να θυσιάζει τις ανάγκες του στο δωμό της ανταγωνιστικότητας των μονοπωλίων που θα εξακολουθούν να κρατούν στα χέρια τους τα κλειδιά της οικονομίας. Ο λαός θα πληρώσει και πάλι με άλλο τρόπο, με τη μεγάλη άνοδο του πληθωρισμού σε αυτή την περίπτωση, τη μαύρη αγορά, τις ακριβές εισαγωγές και άλλα. Γι' αυτό έχει μεγάλες ευθύνες η πλευρά του κυρίου Λαφαζάνη, του κυρίου Λαπαβίτσα, άλλων ομάδων εντός και εκτός κοινοβουλίου. Αφού στήριξαν την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη στην πορεία και συνέβαλαν στον αφοπλισμό του λαϊκού κινήματος, τώρα προτείνουν μια κάλπιδική διέξοδο για να συνεχίσουν το ρόλο τους ως δεκανίκια μιας αδιέξοδης πολιτικής, ξένων από το λαό συμφερόντων. Υπάρχει ο δρόμος που καταργεί πραγματικά τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγχώρια παραγωγή, από το κρέας, τη ζάχαρη, μέχρι τα ναυπηγεία, άλλους τομείς της οικονομίας. Υπάρχει ο δρόμος που ξεριζώνει το καπιταλιστικό κέρδος ως βασικό κριτήριο της παραγωγής και θέτει ως γνώμονα τις κοινωνικές λαϊκές ανάγκες. Αυτός ο δρόμος θα επιτρέψει, για παράδειγμα, να βγούμε από την κρίση στον κλάδο των κατασκευών, για να πούμε ένα παράδειγμα, να καλυφθούν οι ανάγκες σε έργα υποδομής που χρειάζονται, να καλυφθούν στεγαστικές ανάγκες χιλιάδων νέων που ζουν σήμερα αναγκαστικά με τους γονείς τους. Υπάρχει ο δρόμος που θα επιτρέψει να συναφθούν αμοιβαία εποφελείς διεθνείς συμφωνίες για την εισαγωγή τροφίμων, φαρμάκων, ενέργειας το πρώτο διάστημα, αφού η Ελλάδα της λαϊκής εξουσίας θα έχει σπάσει τα δεσμά και τη φυλακή μέσα στις οποίες είναι σήμερα δεμένη χειροπόρδαρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Για να ανοίξει αυτός ο δρόμος πρέπει άμεσα τώρα να οργανωθεί, να ενωθεί ο λαός, να ανασυνταχθεί το εργατικό κίνημα αμέσως, να αποκτήσει σαφή προσανατολισμό αντικαπιταλιστικό, να προχωρήσουν στη βάση ετοιμάτων διεκδίκησης για άμεσα μέτρα ανακούφισης, να αναπτυχθεί η κοινωνική λαϊκή συμμαχία του με τα υπόλοιπα λαϊκά κινήματα που έχουν ένα προσανατολισμό ενάντια στα μονοπόλια, να δυναμώσει η συμπαράταξη με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ανεξάρτητα από επιμέρους διαφορές ή επιφυλάξεις. Είναι η μόνη ελπίδα πλέον για το λαό μας, τη νεολαία, για την έξοδο από την κρίση σε όφελο
μέλος της λαϊκής ευημερίας. Να μην μπει ο λαός κάτω από ξένες σημαίες, λέμε εμείς. Η σημαία της εργατικής τάξης, των αγώνων του λαού μας, η βαμμένη πραγματικά με το κόκκινο αίμα των παιδιών του, η γαλανόλευκη σημαία των ηρώων αυτής της πατρίδας, θα κυματίζουν πραγματικά περήφανα όταν ο ίδιος ο λαός μας αποφασίσει να τις πάρει στα χέρια του και να τις σηκώσει ακόμα ψηλότερα. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο Υπουργός κύριος Σακα...